Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοεπαλληλικού Κέντρου Νομού Εύρου διοργανώνει την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 το πρωί στο ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης την έναρξη των εργασιών του 30ου Εκλογο Απολογιστικού Συνεδρίου. Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί απολογισμός δράσης της τελευταίας τριετίας της διοίκησης και το τι έχει αυτή καταφέρει, ενώ παράλληλα θα εκλεγεί και η νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι στον καθημερινό αγώνα για την εργασία, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Στάθης Ασπιώτης. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από το προηγούμενο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο του Εργατοπαλικού Κέντρου και την ερχόμενη Κυριακή 25 του Φλεβάρη θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου και με την εκλογή της νέας διοίκησης για την επόμενη τριετία που θα έρθει. Το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 9.30 ώρα το πρωί. Θα υπάρξουν οι χαιρετισμοί από φορείς και εκπροσώπους. Θα ανακοινωθεί ο απολογισμός δράσης, τι έχει καταφέρει αυτά τα 3 χρόνια το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοπαλικού Κέντρου. Και βέβαια τα μέλη, οι εργαζόμενοι του νομού μας, οι οποίοι αριθμούν στις 3.611 εργαζομένους, με τους εκπροσώπους οι οποίους έχουν εκλέξει από τα πρωτοβάθμια σωματεία τους, θα ψηφίσουν για τη νέα 13μελή διοίκηση του Εργατοπαλικού Κέντρου Νομού Εύρου. Αναφερόμενος δε στις δηλώσεις Αξιόγλου περί αύξησης του κατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, δήλωσε πως πάγια θέση είναι να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και όχι ο μισθός να βρίσκεται στα χέρια κάθε υπουργού και κάθε κυβέρνησης. Μάλλον δεν έρχονται κανονικά οι συμβάσεις όπως ακούμε, αλλά ένας διαφορετικός τρόπος, ένα πορτογαλικό μοντέλο θα έλεγα καλύτερα όπως το αναφέρουν, το οποίο θα αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού σταδιακά σε 4 δόσεις. Σίγουρα κάθε αύξηση είναι θετική. Από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει υποσχεθεί σε εμάς τους εργαζόμενους και γενικότερα στον ελληνικό λαό ότι θα επαναφέρει το κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Επομένως εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό.